Καλούμε τον Γιώργο Σιδέρη, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Περιστερίου. Καλησπέρα σε όλους. Φίλοι και φίλες, πέρασαν δύο μήνες ζόρικοι. Δύο μήνες οι οποίοι ήταν δύσκολοι και μάχες που δόθηκαν περήφανα για να κρατηθεί ο λαός όρθιος και να έχει την υγεία του. Δείτε, βγήκε έστω και μία ανακοίνωση για το κοντινό νοσοκομείο της περιοχής μας, για το Αττικό, που συνεχίζει να είναι υποστελεχωμένο με εξουθενωμένο προσωπικό και ήταν και νοσοκομείο αναφοράς για τη γνωστή για τη γνωστή πάθηση του κορονοϊού. Όχι, ούτε μία δεν βγήκε, όπως δεν έχει βγει ποτέ καμία από αυτή τη διοίκηση. Αυτό το έκτρωμα πλέον μπαίνει σε μια λειτουργία, το οποίο στην αρχή, για να ξέρετε, δεν είχε ούτε φίλτρα. Δεν είχε ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες περιβαλλοντικούς. Καλά, δεν μιλάμε για περιβαλλοντικές μελέτες, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτά μην τα είδατε, μην τα συναντήσατε. Είναι όμως και άλλα θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί τώρα ανοίγουν οι αθλητικοί χώροι. Μισό μέτρο δεν έχει πάρθει. Μόνο απλά λένε στον κόσμο να μην έρχεται ο ένας σε πολύ μεγάλη επαφή με τον άλλον, και ετοιμάζονται ολόκληρα αθλητικά σωματεία, ιστορικά σωματεία της πόλης, να κλείσουν γιατί είναι υποχρηματοδοτημένα. Ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία. Έχει πάρθει μισό μέτρο. Ήδη έχουν βγει 4 σύλλογοι γονέων, το 5ο γυμνάσιο, το 7ο και 10ο λύκειο, το 6ο λύκειο, και διαμαρτύρονται για ελλειπή μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών. Γιατί όταν μπαίνει στη μέση το κέρδος και το χρήμα, η υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος πάει περίπατο, αν δεν φτιαχτεί και κανένας νόμος που να μας λέει στο τέλος, γιατί ικανή είναι να φτιάξουν για ένα τέτοιο νόμο που να λέει στο τέλος ότι αυτό μην σας πούμε ότι κάνει και καλό στην υγεία σας. Λέμε λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Να απομακρυνθεί τώρα ο ΣΜΑ. Απλά πράγματα, μία πρόταση είναι. Δεν χρειάζεται πολλές περικοκλάδες. Να απομακρυνθεί τώρα ο ΣΜΑ. Να απομακρυνθεί τώρα ο ΣΜΑ. Γιατί δεν μπορούν να παίζουν με την υγεία των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, του Περιστερίου και των εργαζομένων. Και αυτό το λέμε γιατί είναι ακόμα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Σχετίζονται ή δεν σχετίζονται οι δύο θάνατοι εργαζομένων από λευκαιμίες και καρκίνο μέσα στο αμαξοστάσιο με το ΣΜΑ? Δεν έχει δώσει ποτέ απάντηση η διοίκηση. Γιατί όντως εμείς εδώ δεν θα ζήσουμε με το σκουπιδαριό και θα ενώσουμε τη φωνή μας και με τους άλλους κατοίκους και στη Φυλή και στα Άνω Λιώσια, και θα γίνουμε ένα ποτάμι που θα πάρει και θα τους σηκώσει και αυτούς, και τα σκουπίδια φιγουράρουνε για το κόστος και τα φράγκα και παίζουνε παιχνίδια στις πλάτες των κατοίκων.